φίλε θεατές της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται και απόψε η εκπομπή «Εκκλησία και Κοινωνία» με το σεβασμιό του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος και αναλύει την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές μας. Η αυριανή Ευαγγελική Περικοπή αφορά την παραβολή του Κυρίου σε σχέση με τον Μεγάλο Δείπνο. Και αν θέλετε να διαβάσουμε το πρωτότυπο Ευαγγελικό κείμενο. Σας ακούμε. «Άνθρωπος της επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου υπήν της και κλειμένης. Έρχεστε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαν το από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό. Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτόν. Ερωτώσε έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε. Και πορεύομαι δοκιμάσε αυτά. Ερωτώσε έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, γυναίκα έγημα και δια τούτο ούδη να με ελθήν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος, απήγγειλε το κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλο αυτού, έξελθε ταχαίως της πλατείας και ρήμας της πόλεως και τους φτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς εισάγαγε όδε. Και είπε ο δούλος, κύριε γέγονεν ως επέταξας και έτι τόπος εστί. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον εισελθήν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γαριμήν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετέ μου του δείπνου». Να δούμε τώρα και την νεοελληνική απόδοση. Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους, «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε, «Αγόρασε ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Ο άλλος του είπε, «Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω, σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με». Κι ένας άλλος του είπε, «Είμαι νιόπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και είπε αυτά στον κύριόν του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του, «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους αναπήρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε, «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμα χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο, «Πήγαινε έξω από την πόλη, στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου, γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μια πολύ ωραία παραβολή, σεβασμιότατε. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου. Και βέβαια έχει από τους πατέρες Εκκλησίας ερμηνευθεί πάρα πολύ και έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες για το ποιοι είναι οι καλεσμένοι, ποιος είναι ο οικοδεσπότης. Αυτή που προέχει είναι η ερμηνεία που λέει ότι ο οικοδεσπότης είναι ο Χριστός και το δείπνο είναι το δείπνο της Εκκλησίας, το δείπνο που δίνεται στην Εκκλησία. Η παραβολή αυτή έρχεται ως συνέχεια μέσα στο Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έρχεται ως συνέχεια για να δείξει ότι αυτή η πρόσκληση που κάνει ο Χριστός σε όλους αυτούς είναι μία πρόσκληση συμμετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Και φαίνεται ξεκάθαρο όταν στις προηγούμενες παραγράφους του κειμένου αναφέρεται στις προκαθεδρίες και στις πρωτοκλησίες. Κανείς δεν πηγαίνει να κάτσει μόνος του όπου εκείνος νομίζει για να φαίνεται πρώτος. Αλλά πρώτος είναι αυτός ο οποίος καλείται από τον Χριστό να γίνει πρώτος και εξαιτίας των δυνατοτήτων του και των διακριτικών του σημείων που του δίνει ο Χριστός και του αναγνωρίζει, τον καθιστά πρώτο. Όταν λέτε διακριτικά σημεία... Χαρίσματα. Τα χαρίσματα τα οποία ο Χριστός δίνει στον κάθε άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Σημασία όμως τώρα εδώ δεν έχει έννοια της πρωτοκαθεδρίας και της πρωτοκλησίας όσο έχει το κάλεσμα το οποίο απευθύνει ο Χριστός. Σε ποιους απευθύνει
και ποιοι ανταποκρίνονται και με ποια κριτήρια ανταποκρίνονται. Στην παραβολή υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων που ο Χριστός καλεί. Είναι αυτούς οι οποίοι καλούνται μέσα από το περιβάλλον που αποτελούσε την διακεκριμένη κοινωνία της εποχής του Χριστού. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χωράφια, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και διατηρούν και θρέφουν ζώα, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν μια οικογένεια. Και η δεύτερη ομάδα ανθρώπων είναι οι φτωχοί, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι, οι τυφλοί, οι κουτσοί, αυτοί που πολλές φορές μέσα στις περικοπές τις ευαγγελικές χαρακτηρίζονται από το κοινωνικό περίβολο και περιβάλλον, χαρακτηρίζονται ως οι περιθωριακοί μιας κοινωνίας. Και σήμερα πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Η πρώτη ομάδα, η ομάδα των ανθρώπων των καταξιωμένων σε ένα κοινωνικό σύνολο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα που τους απευθύνει ο Χριστός, προβάλλοντας κάποιες δικαιολογίες. Και μάλιστα προβάλλοντας λόγους τέτοιους για τους οποίους ζητάει ο ίδιος ο οικοδεσπότης, μάλλον ο υπηρέτης του οικοδεσπότη, να τους δικαιολογήσει στον οικοδεσπότη. Δικαιολόγησε με, λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω, επειδή αγόρασα 2 ζεύγη βοδιών και πρέπει να πάω να τα βάλω, να τα ποτίσω. Ή επειδή έχω αγοράσει ένα χωράφι, πρέπει να πάω να το καλλιεργήσω. Ή επειδή είμαι νιώπαντρος, πρέπει να πάω να ζήσω αυτή τη στιγμή να είμαι με τη γυναίκα μου. Όμως η πρόσκληση την οποία απευθύνει ο Χριστός σε αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς είναι μια πρόκληση. Ποια είναι η πρόκληση? Η πρόκληση είναι ότι δοκιμάζει την ελευθερία τους. Ο Χριστός απευθύνεται προς αυτούς, αλλά το πώς και το εάν θα τα αποκριθούν δεν είναι εξαιτίας της προσκλήσεως του Χριστού, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κανείς ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόσκληση. Γι' αυτό είναι πρόκληση η πρόσκληση που τους απευθύνει ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν, επειδή είναι δεσμευμένοι σε άλλα πράγματα, έχουν δηλαδή άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους, πολύ διαφορετικές από τις προτεραιότητες που ο Χριστός έχει ή αυτός ο οποίος φαίνεται ότι τους καλεί στον δείπνο, αρνούνται. Αρνούνται με πάρα πολύ ευκολία και μάλιστα αρνούνται προβάλλοντας και δικαιολογίες. Η ανταπόκρισή τους λοιπόν στη σχέση τους με τον Χριστό είναι αποτέλεσμα ή μη της δικής τους ελευθερίας. Το πώς χρησιμοποιούν το δώρο της ελευθερίας που ή τους οδηγεί σε μια σχέση ζωής, δηλαδή σε μια θετική ανταπόκριση απέναντι στην πρόσκληση που τους απευθύνει ο Χριστός να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο δείπνο, ή είναι μια ελευθερία που τους οδηγεί στο θάνατο και που είναι μια απομάκρυνση, μια μη ανταπόκριση απέναντι σε αυτό που τους προτείνει, τους προβάλλει και για το οποίο τους προσκαλεί ο Χριστός. Υπάρχει τώρα η άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχει άλλη κατηγορία ανθρώπων. Εδώ έχει 2 πολύ σοβαρά μηνύματα. Ότι ο Χριστός δεν διστάζει, πρώτον, να καλέσει ακόμα και τους περιθωριακούς, τους κοινωνικά ή κοινωνιολογικά περιθωριακούς στο δείπνο του. Και αυτούς τους καλεί. Δεν δεσμεύεται από την κοινωνική τάξη και θέση την οποία κατέχουν. Ούτε αν είναι αποδεκτή ή δεν είναι αποδεκτή από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Εξαιτίας του διακριτικού τους γνωρίσματος που τους διαφοροποιεί από όλους τους άλλους. Είτε γιατί είναι κουτσί, είτε γιατί είναι στραβή, είτε γιατί είναι φτωχή, είτε γιατί είναι ανάπηρη. Αυτοί όμως, όπως βλέπετε, δεν προβάλλουν καμία δικαιολογία και ανταποκρίνονται άμεσα. Χρησιμοποιούν δηλαδή την ελευθερία τους? Δεν χρησιμοποιούν την ελευθερία τους, είναι ελεύθεροι.
είναι ελεύθεροι, διότι δεν δεσμεύονται από καμία κανονική, κοινωνική συντεταγμένη αρχή, εξαιτίας της κοινωνικής τους θέσεως είναι απελευθερωμένοι, δεν ζουν μέσα σε στεγανά κοινωνικής καταξίωσης ή αποδοχής ή αναγνώρισης. Ούτε από υλικά αγαθά δεσμεύονται. Ναι, ή από αναγκαιότητες υλικές. Και έτσι λοιπόν ανταποκρίνονται απέναντι σε αυτό, σε αυτή την πρόσκληση που τους απευθύνει ο Χριστός. Υπάρχει... Και πηγαίνουν να συμμετάσχουν. Στο δείπνο. Ακριβώς. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία όμως. Και... μια τρίτη κατηγορία. Αυτή που είναι έξω. Πέρα από τους τυφλούς. Τους άλλους. Τους άλλους. Έξω από, έξω από την πόλη. Οι ξένοι. Πέρα από φραγμούς, πέρα από την πόλη. Πέρα από την κοινωνία. Δηλαδή, πέρα από το κοινωνικό γίγνεσθε, από το κοινωνικό στάτους της εποχής και περιοχής. Όλοι οι άλλοι ξένοι που αναφέρονται στην περικοπή και είναι και αυτοί περιθωριακοί, διότι δεν βρίσκονται μέσα στην κοινωνική κάστα των καταξιωμένων της πόλεως που εκπροσωπούν την πόλη, και αυτοί ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόσκληση. Γιατί και αυτοί δεν έχουν κάποια δέσμευση έναντι των υπολείπων του κοινωνικού συνόλου. Και αυτοί ζουν στην κατάσταση της ελευθερίας. Τι θέλει να πει με αυτό ο Χριστός? Θέλει να πει ότι τον Χριστό δεν μπορούμε να τον δεχόμεθα και να ανταποκρινόμαστε σε αυτόν μόνο όταν είναι κομμένος και ραμμένος στα δικά μας μέτρα. Είτε της κοινωνικής μας καταξίωσης, είτε της οικονομικής μας θέσεως, είτε των χαρισμάτων των πνευματικών που έχουμε. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να σωθεί, εάν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει σωστά και ολοκληρωμένα αυτό που του έδωσε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που ήταν το χάρισμα και η δυνατότητα της ελευθερίας. Γιατί? Διότι η ελευθερία σημαίνει δύο πράγματα. Απελευθέρωση από τα δεσμά που σου θέτει η ίδια η ζωή, όταν εσύ βρίσκεσαι κάτω από την επίρρεια ενός πάθους, είσαι δεσμευμένος στο πάθος. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να υπερβείς το πάθος. Να πάψεις, να θεωρείς ότι η ελευθερία σου μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο στα στενά όρια του δικού σου εαυτού και του δικού σου εγωισμού και της δικής σου φιλαυτίας. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το άνοιγμα που κάνεις εσύ στον εαυτό σου και που είναι άνοιγμα προς τον άλλον και συγχρόνως προς τον Χριστό, αυτή είναι η δεύτερη, το δεύτερο επίπεδο της ελευθερίας. Και αυτό το άνοιγμα προς τον άλλον σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον άλλον και το σέβεσαι. Ανταποκρίνονται ελευθερωμένοι στην πρόσκληση που τους απευθύνει ο Χριστός και ανταποκρινόμενοι αποδέχονται τον Χριστό. Οι άλλοι που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Χριστού τον απέρριψαν. Να ολοκληρώσω. Εάν αυτή η δεύτερη διάσταση της ελευθερίας που έρχεται ως συνέχεια της πρώτης φάσης της ελευθερίας δεν έχει την αναφορά της στον άλλον άνθρωπο, δηλαδή δεν αποτελεί έκφραση αποδοχής και σεβασμού του άλλου ανθρώπου, τότε η ελευθερία αυτή καθίσταται ασυνδοσία. Όπως πολλές φορές συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία. Κοιτάξτε σήμερα πόσο υπάρχει λανθασμένη αντίληψη κατανόησης της ελευθερίας. Όταν ρωτήσεις κάποιον, θεωρείς ότι είσαι ελεύθερος, και σου λέει είμαι ελεύθερος όταν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μα το ό,τι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εάν αυτό συνεπάγεται την καταστροφή του άλλου ανθρώπου, τότε δεν είσαι ελεύθερος, τότε ασυδοτείς έναντι του άλλου ανθρώπου. Τότε η ελευθερία σου δεν μπορεί να είναι ελευθερία η οποία οδηγεί προς τη ζωή όταν καταστρέφεις τον άλλο. Η ελευθερία του κάθε ανθρώπου καταξιώνεται στη σχέση του την αναφορική προς τον άλλον άνθρωπο. Άλλως, αν η ελευθερία μου είναι μια δυνατότητα την οποία χρησιμοποιώ εγώ για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, τότε αυτό δεν είναι ελευθερία, είναι ασυνδοσία. Είναι ελευθερία υπό όρους και μάλιστα όρους φύλαυτου εγωισμού, φύλαυτου ευδαιμονισμού που είναι καταστροφικός για όλους τους άλλους, για όλο το άλλο κοινωνικό σύνολο.
Γι' αυτό και σήμερα πολλά κοινωνικά κινήματα οποιασδήποτε μορφής και απόχρωσης έχουν αποτύχει από τη στιγμή που κατανόησαν ότι η ελευθερία τους ακόμα και στην κοινωνική τους διάσταση, κοινωνική της διάσταση, δεν ήταν έκφραση και πράξη σεβασμού και της ελευθερίας του άλλου. Αλλά θεώρησαν ότι είναι καταξίωση η δική τους ελευθερία όταν καταπιέζουν τους άλλους για να επιζήσουν εκείνοι. Όλα τα πολιταρχικά συστήματα, τα κοινωνικά, ομιλούσαν για ελευθερία. Ποια ανοιγόντουσαν προς τον άνθρωπο και του λέγαν «έλα να σε σώσουμε». Και πώς ο άνθρωπος, τα κινήματα αυτά καταξιωνόντουσαν προς τον άλλον άνθρωπο όταν αντί να τον σώζουν τον οδηγούσαν στο θάνατο. Γιατί δεν τους αποδέχονταν. Η αποκορύφωση της ελευθερίας του κοινωνικού συστήματος θα ήταν να μπορούσε να πει ο άλλος «δεν σε αποδέχομαι, αλλά ζω μαζί σου». Τότε θα ήταν η αποκορύφωση της ελευθερίας αυτό. Ο Χριστός αυτό τους λέει. «Σας καλώ, ελάτε, εάν ανταποκριθείτε θετικά, τότε ζούμε μαζί, κοινωνούμε. Αλλά εσείς είστε το κριτήριο της ζωής που σας δίνω. Δεν είμαι εγώ». Να ζεις με τον άλλον όπως είναι, όχι όπως εσύ θέλεις να είναι. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι σέβομαι τον άλλον. Σέβομαι τον άλλον όταν ζει ο άλλος όπως αυτός θέλει και όχι όπως εγώ θα ήθελα να είναι. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και για την απόψινή εκπομπή. Να πιστέψουμε, να ελπίσουμε ότι οι κοινωνίες πια θα σέβεται στις κοινωνίες ο ένας τον άλλον άνθρωπο. Αγαπητοί τηλεθεατές, και σας ευχαριστήσουμε για την απόψινή παρακολούθηση αυτής της εκπομπής. Καλή σας νύχτα.